Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θέλω εδώ να καλωσορίσω στην, επιτρέψτε μου να πω, παρθενική παρουσία του στην ραδιοφωνική εκδοχή του Ομίλου Προβληματισμού ΕΑΝΟΣ, το Ράδιο Πατρίδα, τον περίφημο, τον πασίγνωστο αναλυτή, δημοσιογράφο, καθηγητή και λάτρη και της πατρίδας του, βεβαίως της Λευκάδας, που τόσο συχνά μας υπενθυμίζει που τη λατρεύουμε όλη αυτή την περιοχή, το νησί, τη Λευκάδα, είναι βεβαίως ο κύριος Γιάννης Πολίτης. Γεια σας, κύριε Πολίτη. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα φωλακευτικά που είπατε για μένα. Κρατώ πάντως ως σίγουρο από αυτά που είπατε ότι είμαι λάτρης της Λευκάδας, φανατικός. Ναι, επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα τονίσετε ίσως στο πνεύμα σας το στοιχείο της υπερβολής στο λόγο μου, που δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Όσοι σας γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι είστε στην Dream Team της ελληνικής δημοσιογραφίας και ανάλυσης. Γι' αυτό και είπα τη Λευκάδα ως δείγμα στο οποίο θα συμφωνήσουν όλοι και προφανώς και εσείς. Για να πάμε λοιπόν στη συζήτησή μας, που θα είναι περισσότερο με ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι δημοσιογραφικά. Κύριε Πολίτη, εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος εδώ και τρεις δεκαετίες, βλέπετε και διαπιστώνετε τη σημερινή περίοδο περισσότερο ως μια αναγκαία προσαρμογή στην πραγματικότητα μετά από τη μεταπολιτευτική αυτή ευημερία με την ψευδαίσθηση και, τις αυταπάτες, άρα προς κάτι καλύτερο, ή το βλέπετε περισσότερο μια συνεχόμενη φθήνουσα πορεία στα πράγματα της χώρας? Κοιτάξτε τώρα, το τι πήγε άσχημα στην Ελλάδα το ξέρουμε όλοι. Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει 5 φορές την ιστορία της και χρεοκοπεί πάντα για τους ίδιους λόγους, που είναι η κακή δημόσια διοίκηση, η διαφθορά και η έλλειψη συντονισμού των κυβερνήσεων. Είναι οι ίδιοι λόγοι της χρεοκοπίας. Και όχι μήπως η ανώριμη αστική τάξη, αυτό δεν έχει να κάνει και με την θεσμική λειτουργία και αυτοοργάνωσή της? Το έλλειμμα αυτογνωσίας. Ο κακός δαίμονας της Ελλάδας, ο Σέιμπλε, που όλοι μας αρέσει να τον βρίσουμε, και εμένα πρώτος, γιατί είναι πολύ αντιπαθητικός όταν μιλάει για τους Έλληνες, έχει πει κάτι πολύ σοφό, ότι την Ελλάδα την χρεοκόπησε η οικονομική και η πολιτική της ελίτ. Αυτό είναι αλήθεια. Το έλεγε ο Λεωνίδας Κύρκος πάντα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει, και επικαλούμε τον Λεωνίδα Κύρκο γιατί ήταν ένας φωτισμένος αριστερός, που όμως ήθελε αστική τάξη στη χώρα. Έλεγε ότι η Ελλάδα δεν προχώρησε γιατί δεν είχε φωτισμένους αστούς. Λείπουν οι φωτισμένοι αστοί, λείπουν οι μεγάλοι πατριώτες, λείπουν οι ευπατρίδες. Τα τελευταία 30 χρόνια της ευημερίας λοιπόν, οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τον πλούτο δεν έκαναν παραγωγικές επενδύσεις, δεν χειρίστηκαν με θεσμικό τρόπο τον πλούτο που είχαν στα χέρια τους. Η Ελλάδα για να επανακινηθεί χρειάζεται σοβαρή αστική τάξη. Αυτούς που θα επενδύσουν μακροπρόθεσμα, και δεν είναι να οικονομήσουμε φέτος και να φύγουμε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Όμως στην Ελλάδα, επειδή είναι μια μικρή χώρα στον ευρωπαϊκό χάρτη, εμείς νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, είμαστε όμως μόνο το 2,8 της ευρωπαϊκής οικονομίας. Καλά ή κακά, σε 10, σε 15 χρόνια θα ξαναοργανωθεί. Το πώς θα οργανωθεί είναι συνάρτηση το που θα πάει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη δεν είναι αυτή που έφτιαξαν οι ιδρυτές της. Να θυμίσω, η Ευρώπη όταν ξεκίνησε ήταν να γίνει η Ευρώπη των περιφερειών, με απόλυτη αυτονομία, με διαφορετικό προϋπολογισμό η κάθε περιφέρεια, ώστε σταδιακά να μεταξελιχθεί η Ευρώπη σε Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης, κάτι σαν την Αμερική. Αυτό στην πορεία δεν έγινε, γιατί κυριάρχησε η γερμανική Ευρώπη, τα πολιτικά χαρακτηριστικά υποχώρησαν και έμειναν μόνο τα οικονομικά. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα της Γερμανίας, καλή ή κακή. Με συμφέρει οικονομικά, το κάνω. Δεν με συμφέρει, δεν το κάνω. Επίσης, είχαμε μια μεγάλη υποχώρηση οικονομική που στην πορεία έγινε πολιτική των νικητών του πολέμου. Μπορούμε να φανταστούμε μια Ευρώπη χωρίς τους νικητές του πολέμου? Λες και είναι μακριά αυτός ο πόλεμος. Ο άξονας ο γαλλικός και ο αγγλικός, και ήταν κυρίως αγγλικός βρετανικός, αυτοί έκαναν την Ευρώπη μεγάλη δημοκρατία. Μπορεί να είναι έξω από το παιχνίδι. Μπορεί να μιλάμε για ενωμένη Ευρώπη χωρίς τους Βρετανούς και τους Γάλλους σε πρώτο ρόλο? Έχουμε λοιπόν πολλά καινούργια ερωτηματικά. Η Μεγάλη Βρετανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να μείνει κοντά στην Ευρώπη. Και ήδη βλέπουμε ότι έχουν προβληματισμούς αν σωστά το κάνανε ή δεν το κάνανε. Αν σωστά αποφάσισαν να φύγουν. Με κάποιο τρόπο θα επανέλθουν στο τραπέζι. Και είναι αναγκαίος πυλώνας η Μεγάλη Βρετανία. Γιατί θυμίζω ότι οι διεθνολόγοι λένε ότι έχουμε
δύο εκδοχές Ευρώπης. Την γεωγραφική, στην οποία αυτή την ώρα είναι ηγεμόνα η Γερμανία λόγω των κρυμάτων, αλλά και την Ατλαντική, αυτή που κουμπάει στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ατλαντικό Σύμφωνο, το οποίο το έχουμε ανάγκη για να υπάρχουμε με ασφάλεια. Αυτή η ασφάλεια που έχει η Ευρώπη εξαρτάται από το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά από εκεί. Εδώ επιτρέψτε μου, κύριε πολίτη, εφόσον πολύ καλά πηγαίνει η ροή της σκέψης σας και συνάδει πάρα πολύ με την σπονδυλωτή σχέση των διαφόρων τμήματων της επιστήμης που αφορούν τα πολιτικά, κοινωνιολογικά και διεθνολογικά ζητήματα, αλλά είμαι θειασότης, εκπεπιθήσεως δηλαδή, της αφαιρετικής προσέγγισης με τη δυνατότητα εξαγωγή συμπερασμάτων που είναι χρήσιμα για τον κόσμο. Πρώτο λοιπόν, δεν θα βάζατε μέσα στην εξίσωση για την Ευρώπη την ορίμανση της σύγχρονης Γερμανίας μέσα από τα λάθη του πολέμου ως μια εντελώς απαραίτητη μηχανή και οικονομική αλλά και όσον αφορά τη θεσμική οργάνωση και τη λειτουργία της δημοκρατικά? Και δεύτερον, δεν βλέπετε ότι ο θεμητός ρόλος για παγκόσμια κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, που όλοι την αναγνωρίζουμε, έτσι, δεν είμαστε εδώ επαναστάτες του κουκουλοφορισμού, αλλά μήπως αυτός ο ηγετικός ρόλος από το 92 και μετά οδήγησε κατά κάποιο τρόπο την Ευρώπη σε ένα είδος καθυστέρησης, αφού έβγαλε ο μεγάλος υπερατλαντικός παίκτης ένα είδος ανασφάλειας για την πιθανότητα η Ευρώπη να γινόταν Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης? Ξέρετε πόσα πολλά λάθη έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν κάνει τόσο πολλά λάθη όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τον κυρίαρχο ρόλο του στη Δύση. Έτσι είναι. Και επανέρχομαι πάλι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμόσαστε εκείνη την μυθική φράση του Τσόρτσιλ στην Βουλή, στο Κοινοβούλιο της Βρετανίας. Τι είπε? Και καλό τώρα το νέο κόσμο να σώσει τον παλιό. Όπερ και γένετο. Αυτοί κέρδισαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό λοιπόν πάντα είναι το άλλο θύπους. Αυτοί μας έσωσαν από την γερμανική κυριαρχία εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην πορεία όμως έχουν κάνει άπειρα λάθη και αντιφατικές κινήσεις για την Ευρώπη. Κάποια στιγμή φοβήθηκαν το ισχυρό ευρώ, το είδαν αντίπαλο. Ενώ αρχικά ήταν δικό τους project η Ενωμένη Ευρώπη, στην πορεία τη φοβήθηκαν και έκαναν νευρικές κινήσεις. Αυτά υπάρχουν πάντα στην αμερικανική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τις γυρίσουμε την πλάτη. Πρέπει να πάμε χέρι-χέρι με τους Αμερικανούς. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και γιατί πρέπει να πάμε χέρι-χέρι? Γιατί ο δυτικός κόσμος πρέπει να είναι ένα μεγάλο μπλοκ απέναντι στην Κίνα που μεγαλώνει και στην Ινδία που μεγαλώνει. Είναι σαφής η σκέψη σας, ξεκάθαρη, και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, διότι διαλεκτικά οφείλουμε να βάζουμε τα πράγματα, ακόμα και στο βαθμό του μη χείρων βέλτιστου. Δηλαδή, ποιο είναι το καλύτερο, η κινέζικη κυριαρχία, η ανατολίτικη του παζαρέματος, για να υπενθυμίσω και το δύσκολο γείτονά μας, η κινέζικη, η ρωσική? Προφανώς είναι η μεγαλύτερη και πιο ισορροπημένη δεδομένων των αναλυγιών κυριαρχία στον κόσμο η Αμερικανική. Απλά μήπως προσπάθησαν οι Αμερικανοί, η Αμερικανική πολιτική μέχρι το Μάστριχ να έχουν έτσι μια ισορροπημένη Ευρώπη, αλλά από εκεί και πέρα τους ξέφυγε η προσπάθεια δυνατών μεγάλων προσωπικότητων της Ευρώπης και χωρών για να ιδρύσουν μια πραγματική ομοσπονδία χωρών. Και μήπως αυτό πληρώνουμε σήμερα? Αυτό ήταν το ερώτημα. Και σε αυτό το σημείο η ελληνική μονομέρεια στα εξωτερικά θέματα, μόνο με την Αμερική, χωρίς καθόλου να χρειάζεται να τα σπάσουμε με τους Αμερικανούς σε καμιά περίπτωση, ίσως και με τη μορφή της σημερινής διακυβέρνησης να δημιουργεί, αν θέλετε, ερωτηματικά για το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει σε μια Ευρώπη που βράζει και θέλει να αναδιαταχθεί. Λοιπόν, βάλατε πολλά θέματα, αλλά είναι όλα ενδιαφέροντα. Ναι, γιατί έχουμε μόνο 4 λεπτά, κύριε πολίτη, γι' αυτό. Λοιπόν, θα τα πω σε 4 λεπτά, λοιπόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγάλη οικονομική κρίση συνέπεσε με την μεγάλη γύμνια ηγετών. Δεν είχε μεγάλους ηγέτες η Ευρώπη. Καθόλου. Να φανταστείτε ότι η πιο μεγάλη ηγέτης στην Ευρώπη αυτή την ώρα είναι η Μέρκελ, που ασχολείται μόνο με τα οικονομικά. Όλοι οι άλλοι ήταν κατά πολύ αδύναμοι. Άρα δεν είχαμε ηγέτες οραματιστές. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να υπάρξει το επόμενο βήμα για την ενοποίηση της Ευρώπης και την ισορροπία με τις ΗΠΑ. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, η Ελλάδα, ό,τι και να γίνει, και όσοι μιλούν για αυτονομία της Ελλάδας, να είναι μια μικρή, περήφανη και ανεξάρτητη χώρα, δεν ξέρουμε τι λένε,
η Ελλάδα για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρξει πρέπει να είναι υποσύνολο ενός μεγάλου, δυνατού και ισχυρού συνόλου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πολιτείες και το Ατλαντικό Σύμφωνο. Μόνη της στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται είναι φτερό στον άνεμο. Άρα να μην συζητάμε ποτέ έξοδα από την Ευρώπη, μακριά από την Αμερική. Όλα αυτά είναι τόσο ανιστόρητα και επιπόλαια όσο δεν φαντάζεστε. Θα είναι εγκληματικές ψευδεστήσεις αν αυτό προχωρήσει έτσι όπως το περιγράφετε. Εμείς λοιπόν με όλα τα προβλήματα πρέπει να είμαστε υποσύνολο των δυνατών. Και το τελευταίο που είναι αιρετικό και με αυτό θα κλείσω. Πιστεύω σε αντίθεση με ό,τι λένε οι περισσότεροι αναλυτές ότι αυτό που συνέβη στη Γερμανία σε αυτές τις εκλογές είναι εξαιρετική εξέλιξη. Στην Ελλάδα λέμε αυτές τις μέρες πω πω τι πάθαμε και θα είναι οι φιλελεύθεροι στην κυβέρνηση που είναι χειρότεροι από το Σόιμπλε. Χειρότερος από το Σόιμπλε δεν θα υπάρξει και πιο ισχυρό πρόσωπο. Ο Σόιμπλε είχε περιστατωμένη άποψη για την ολοκληρωμένη πολιτική προσωπικότητα και διανόηση. Και διανόηση και από πίσω την οικονομική ελίτ που θέλανε να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ και δεν τα καταφέρανε. Σιγά μην τη βγάλουν οι φιλελεύθεροι. Οι φιλελεύθεροι ήταν ένα ακτιβίστικο κόμμα που είπε υπερβολές για να ανέβει και να μπει στο παιχνίδι. Όταν θα κάτσουν στους υπουργικούς στόχους θα πούνε άλλα. Άρα μην τρομάζουμε ότι θα έρθουν οι φιλελεύθεροι και ποπό καταστροφή. Κύριε Πολίτη, σε αυτό που λέτε, να μου επιτρέψετε 10 δευτερόλεπτα να πω ότι αυτό ακριβώς ανέφερα στον κύριο Χρυσοχώου προηγουμένως, τον εξαιρετικό αυτό πολιτικό επιστήμονα, ότι ίσως είναι ευκαιρία για να δούμε να αποφορτίζεται αυτός ο φόβος λόγω των φιλελευθέρων, που από πραγματικοί φιλελεύθεροι έγιναν ευρωσκεπτικιστές, ας πούμε, με το να καταφέρει η Ευρώπη, η Γερμανία και η Γαλλία κυρίως, να διανύμουν τους μετανάστες σε όλες τις χώρες και τότε θα αποφορτιστεί και τότε θα είναι λιγότερη και η πίεση προς την Ελλάδα και μεταναστευτικά, αλλά κυρίως οικονομικά. Το σημαντικότερο που συνέβη, έχετε δίκιο, το σημαντικότερο που συνέβη και κλείνω με αυτό και το λέω αιρετικό αλλά το πιστεύω, υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα η Γερμανία που θα την συνετίσει. Ποιο είναι το πλήγμα? Εάν θέλετε να συγχύσετε ένα Γερμανό αξιωματούχο, στην πράγματι σημερινή δημοκρατική Γερμανία, δεν αμφισβητείται η ισχυρή της δημοκρατία, όταν αρχίσει και μιλάει ο αξιωματούχος ο Γερμανός για το όραμά του για την Ευρώπη, να του παίζει ένα βίντεο για το δίστομο. Εκεί αποσυντονίζεται. Η Γερμανία παλεύει 70 χρόνια να βγάλει από πάνω της την ιστορική ρετσινιά του ναζισμού. Όμως ξέρετε, η ιστορία κάνει κύκλους και εκδικείται. Και τώρα έκανε ένα νέο κύκλο και επανέρχεται ως εφιάλτης. Δεν είναι η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία που έχουν αυτονόητη τη δημοκρατία στο DNA τους. Κάθε φορά πρέπει να αποδεικνύει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι δημοκρατική χώρα και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα του ναζισμού. Θέλω να κλείσετε, κύριε Πολίτη, κύριε Πολίτη, θέλω να κλείσετε με το στοχασμό σας σε αυτό που θα αναγνώσω τώρα και είναι ένα από τα πολλά εύστοχα τσιτάτα σας. Και όταν το σωστό και το λάθος μοιάζουν δύο λέξεις άγνωστες δίχως νόημα, έρχεται το ένστικτο και τα σώζει όλα. Αυτό ακριβώς. Μ' αρέσει πολύ που το θυμόσαστε. Λοιπόν, η Γερμανία θα μπει σε μια ισοστρέφεια για να αποδείξει ξανά στη διεθνή κοινότητα ότι δεν εφοάζεται στους κόλπους της πάλι το αυγό του φιδιού. Αυτή η ισοστρέφεια θα την βελτιώσει και είναι μια καλή ευκαιρία για την Ευρώπη και μια καλή ευκαιρία για την Ελλάδα. Ας δούμε λοιπόν τις εκλογές στη Γερμανία ως θετική εξέλιξη για την Ελλάδα, όχι ως αρνητική, λόγω του μικρού κόμματος των φιλελευθέρων που θα συμμετέχει στην κυβέρνηση. Κύριε Πολίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την δυσανάλογα σε βάθος και ποιότητα αυτή η συζήτησή μας σε σχέση με το σύντομο χρονικό περιθώριο που είχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας κύριε Πολίτη, γεια σας.